Ο πρίτανης του ΤΕΙ Επίρου, ο κύριος Τσίνας Αναστάσιος, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Επειδή έχουμε και το θέμα και της γεωπονικής σχολής στην Άρτα, όπως είπαμε πριν, ένα αίτημα δεκαετιών έγινε πράξη, ήταν δίκαιο και έγινε, ήταν απάγιο αίτημα των Αρτινών. Κύριε Τσίνα, έχετε το λόγο. Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι της Υπήρου, καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίσατε στην εκδήλωση αυτή. Θερμά συγχαρητήρια στους οργανωτές, στον Δήμαρχο Αρτέων, στην Πανεπιστημιακή, στο Επιμελητήριο, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σημαντικό, για να συμπληρώσω αυτό που αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν είναι ότι ένα πάγιο αίτημα της αρτινής κοινωνίας 40 χρόνια ίσως και παραπάνω για ίδρυση γεωπονικής σχολής γίνεται πραγματικότητα. Το σημαντικό είναι ότι με ατμομηχανή αυτή την γεωπονική σχολή σχεδόν το σύνολο του ΤΕΙ Υπήρου αναβαθμίζεται και εντάσσεται στη νέα πανεπιστημιακή δομή της Υπήρου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, άρα δεν μιλάμε για ένα τμήμα, μιλάμε σχεδόν για το σύνολο των τμήματων του ΤΕΙ Υπήρου, με ατμομηχανή βέβαια τη γεωπονική. Το ΤΕΙ Υπήρου συνέβαλε από την αρχή, από την πρώτη γιορτή, αγαπητέ Δήμαρχε, στο επιστημονικό κομμάτι, στις παράλληλες εκδηλώσεις όσον αφορά την προβολή της τοπικής παραγωγής και των τοπικών προϊόντων. Και δεν το κάνει περιοριστικά στην Άρτα, σαφώς την τιμά γιατί είναι η έδρα του. Μην ξεχνάτε ότι από τα 13 ΤΕΙ που λειτουργούν σήμερα στη χώρα, είναι το μόνο μαζί με το ΣΕΡΟΝ που δεν εδράζεται, δεν εδρεύει στην φυσική πρωτεύουσα της περιφέρειας όπου δραστηριοποιείται. Έχει έδρα την Άρτα. Όμως, επειδή είναι το ΤΕΙ που θεραπεύει επιστήμες χρήσιμες όχι μόνο για την Ήπειρο, αλλά για όλη τη Δυτική Ελλάδα, είναι πρόθυμο και πάντα συντρέχει στην προβολή των προϊόντων, στην εξωστρέφεια της παραγωγής, στην ενίσχυση της παραγωγής, στη βελτίωση των μεθόδων και της τεχνολογίας, στη δημιουργία νέας γνώσης σε όλους τους τομείς που αφορούν την περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας. Με αυτά τα λόγια, με αυτές τις σκέψεις, και εγώ να συγχαρώ και πάλι τους διοργανωτές, φυσικά όλους εσάς που ήρθατε εδώ να γιορτάσετε μαζί μας, και καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.